Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα σας. Είμαστε καλά. Τι κάνετε? Καλά, είστε Ελλάδα ή Βρυξέλλες? Ελλάδα τώρα. Ελλάδα, βέβαια, αύριο είστε μάχημοι. Αύριο έχει απεργία. Βγήκε όμως ο κύριος Χατζηδάκης και τα ρίξε στα κόμματα και στο κόμμα σας βεβαίως ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι για να υπηρετούν τους συνδικαλιστές, αλλά οι συνδικαλιστές τους εργαζόμενους, ότι με τον νόμο αυτό φέρνει μια επανάσταση στον χώρο της εργασίας, καθιερώνοντας την ψηφιακή κάρτα, και ότι πλέον ο νόμος αυτός υπερασπίζει τα συμφέροντα των πιο αδύναμων εργαζομένων. Για να τα δούμε όλα. Ποιες είναι και οι θέσεις σας? Ό,τι και να πει ο κύριος Χατζηδάκης, εκτιμάμε ότι η κυβέρνηση έχει φάει τα μούτρα της μπροστά στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Τα έχει φάει γιατί έχει χάσει το κύριο. Να πείσει δηλαδή τους εργαζόμενους ότι αυτό είναι κάτι φιλολαϊκό. Αυτό μετριέται με πολλούς δείκτες. Ξέρετε και ο πιο... Γιατί εγώ δεν βλέπω ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Άρα πώς έχει πείσει τον κόσμο? Καταρχήν είχαμε μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων στην απεργία. Αυτό καταγράφηκε παρά την προσπάθεια να διαμορφωθούν παραμορφωτικοί φακοί. Είχαμε μια μαζική συμμετοχή. Και βεβαίως αυτό εκφράζεται και στις συνεχείς κινητοποίησεις που υπάρχουν αυτό το διάστημα, και βεβαίως και από το γεγονός ότι με κάθε ευκαιρία καταγράφεται ότι δεν έχει περάσει το παραμύθι της κυβέρνησης ότι πρόκειται για ένα φιλολαϊκό νομοσχέδιο. Πρόκειται για ένα έκτρωμα που δεν διορθώνεται, και εδώ δεν αυτή η προσπάθεια και από τη ΓΕΣΕ, γιατί έχει πολλούς παρτενέρ το παιχνίδι αυτό, να εμφανιστεί δηλαδή ότι έχει και ορισμένες θετικές διατάξεις και να τις πιάσουμε. Το κύριο είναι... Δεν έχει κάποιες διατάξεις θετικές όμως. Δηλαδή, μπορούμε να τις συζητήσουμε όλες μία-μία. Επειδή έχει ζητηθεί... Να επικεντρώσουμε στο κύριο, ότι καταργείται το 8ωρο. Ότι, ο αντίλογός τους είναι ότι λέτε ψέματα, δεν καταργείται το 8ωρο. Οι 40 ναι. ώρες δεν καταργούνται. Το δεκάωρο δουλειάς με απλήρωτες υπερορίες, με άλλες υπερορίες που περικόπτονται ακόμα και αυτά που πληρώνονται, το γεγονός ότι καταργείται η κυριακάτικη αργία για τους μισούς κλάδους της οικονομίας και για τους αντίστοιχα και για τους μισούς εργαζόμενους, ότι γυρνάμε 150 χρόνια πίσω στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας, της λεγόμενης, της ψηφιακής μετάβασης, που θα έπρεπε ο κόσμος να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται περισσότερο. Αυτό καταγράφεται. Και ταυτόχρονα γενικεύεται η ατομική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή στο όνομα ότι και αυτής της συζήτησης... Κύριε Παπαδάκη, αν με επιτρέπετε... Μια στιγμή λίγο να ολοκληρώσω και μια σκέψη για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, όταν υπάρχει λοιπόν από τη μια η λογική ότι, ξέρετε, είναι οι συνδικαλιστές από τη μια και οι εργαζόμενοι από την άλλη, γιατί αυτό θέλει να καλλιεργήσει η κυβέρνηση, να ξεμοναχιάσει τους εργαζόμενους, ο καθένας να πηγαίνει μόνος του στον εργοδότη και υποτίθεται με συμφωνία που γνωρίζουμε πολύ καλά τι κρύβεται, τι τρομοκρατία υπάρχει στους χώρους δουλειάς, πόσο τρέμει το φιλοκάι των εργαζομένων να κρατήσουν το μεροκάματο. Αυτή την περίοδο πάνε να περάσουν την ατομική σύμβαση εργασίας ακριβώς, και στο όνομα αυτό ότι δήθεν το πρόβλημα είναι οι συνδικαλιστές, διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση. Έχει το θράσος η κυβέρνηση και μιλάει για εργατοπατέρες συνδικαλιστές, όταν οι εργατοπατέρες είναι αυτοί που στηρίζουν το νομοσχέδιό της. Όταν οι εργατοπατέρες προσπαθούν να βάλουν πλάτη για να διασώσουν ορισμένες διατάξεις του, υποτίθεται ότι είναι κάποιες καλές και κάποιες κακές. Εδώ για να δούμε λοιπόν από αυτές τις υποτιθέμενες καλές, γιατί πλένε για την ψηφιακή κάρτα, το έχει κάνει σημαία η κυβέρνηση. Η ψηφιακή κάρτα τι είναι? Επί της ουσίας η ψηφιακή καταγραφή αυτής της κλαδιάς των νέων νόμων της κυβέρνησης. Τι θα είναι η ψηφιακή κάρτα? Θα καταγράφει τον λεγόμενο ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας. Μια πάγια επιδίωξη της εργοδοσίας που επί της ουσίας ήδη με το νέο νομοσχέδιο προβάλλει και την λογική ότι το επόμενο διάστημα δεν θα καταγράφεται ακόμα και το διάλειμμα ως εργάσιμος χρόνος. Πρόκειται λοιπόν για τέτοια ψηφιακή κάρτα. Το διάλειμμα δεν θεωρείται εργάσιμος χρόνος όμως. Από πού και ως που μέχρι τώρα θεωρούταν.
με αυτόν τον νόμο πάει να περάσει αυτό. Και ήδη θεωρείται, γιατί ο ξέρετε εργαζόμενος δεν θα μπορούσε να φάει δηλαδή, οπουδήποτε. Αν μου επιτρέπετε, το κύριε Παπαδάκη, ότι τρώει στο χώρο δουλειάς του, ότι καταγράφεται άλλο ένα 20 λεπτό μισάωρο που μένει κάτω από τον έλεγχο της εργοδοσίας, αυτό δεν είναι, δεν πρέπει να ανήκει στον εργάσιμο χρόνο. Σε πολλές πολυεθνικές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαλείται η κυβέρνηση και στη χώρα μας, το 8ωρο είναι 9 ώρα ουσιαστικά, αλλά είναι μία ώρα την οποία την αξιοποιεί ο εργαζόμενος για να έχει τον καφέ του και να έχει και το μεσημεριανό του φαγητό. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Άρα, 8ωρο είναι το καθαρό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τη γνωρίζουμε πολύ καλά, ξέρετε, είναι και πολλές ώρες παραπάνω και στείνεται μια ολόκληρη διαδικασία πλέον. Και αν θα το θέλετε και με άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, που λέει για παράδειγμα για τη μερική απασχόληση να πηγαίνεις 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα, στείνεται μια ολόκληρη νομολογία με εργαλεία για την εργοδοσία, που να είναι ο εργαζόμενος όχι μια ώρα παραπάνω, να είναι απίκο ανά πάσα στιγμή, είτε πρωί είτε βράδυ, να ξεχυλώνει το ωράριο στο όνομα του παρέχονται και διάφορες διευκολύνσεις υποτίθεται από τους παιδικούς σταθμούς μέχρι ποδοσφαιράκι για να χαλαρώνει δίπλα στην κουζίνα του εργοστασίου και να δουλεύει όλη την ημέρα, να είναι ψυχήτε και σώματι αφιερωμένος εκεί. Αυτή είναι η στρατηγική. Άρα λοιπόν που θέλω να καταλήξω, ότι αυτό που λένε σήμερα προσπάθεια που η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει σημαία της εναρμόνισης της προσωπικής ζωής με την επαγγελματική, είναι αυτή η προσπάθεια να μην υπάρχει ωράριο, να μην υπάρχει Κυριακή, να μην υπάρχει τίποτα. Και όλα αυτά στο όνομα ότι αυτό διευκολύνει την οικογενειακή ζωή. Από πού και ως πού. Όμως, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη για το διάλογο, γιατί πήρατε φόρα και θέλω κάποιες ερωτήσεις για να βοηθήσω και τους ακροατές μας. Η κυβέρνηση, δυστυχώς. Εντάξει, λοιπόν. Θέλω το εξής. Λέει η κυβέρνηση, λοιπόν, ότι όλες αυτές οι αλλαγές θα γίνονται μόνο αν τις ζητήσει ο ίδιος εργαζόμενος. Δηλαδή, ο ίδιος θα ζητήσει να δουλέψει 2 ώρες παραπάνω για να κάνει το 40ωρο τετραήμερο και να έχει 3 μέρες να αφιερώσει την οικογένειά του. Αυτά είναι. Αυτά λέει η κυβέρνηση, έτσι. Τα χαιρήματα δεν αντέχουν σε σχολιασμό. Όταν γνωρίζουμε αν μπορεί να πει γνώμη πολλές φορές ο εργαζόμενος, αν μπορεί να πάει να ζητήσει άδεια. Να πάει από μια κηδεία μέχρι. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει και ποια είναι η συνένεση του εργαζόμενου σε αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Αυτή η ζούγκλα και με τους περασμένους νόμους που ψήφισαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ έχει διαμορφωθεί. Για ποια επιλογή των εργαζομένων μιλάμε. Λέει επίσης η κυβέρνηση ότι με αυτό το νόμο θα μπορεί ο εργαζόμενος που είναι με τηλεργασία να έχει το δικαίωμα της αποσύνδεσης, να πει τέρμα. Στο αφεντικό δεν δουλεύω άλλο, έκανα το 8ωρο μου, τελείωσα. Προσέξτε να δείτε. Καταρχήν για το δικαίωμα στην αποσύνδεση, το κύριο πρώτα απ' όλα είναι να μας πει με τι μορφές θα συνδέεται ο εργαζόμενος. Τι εννοείται. Πριν την αποσύνδεση, με την έννοια ότι διαμορφώνονται όροι σύνδεσης όχι απλά μόνο στο διαδίκτυο, με διάφορες μορφές ελέγχου της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας, με αισθητήρες πληκτρολογίου, με όλες τις σύγχρονες μορφές εργοδοτικής εκμετάλλευσης αυτό το διάστημα και αυτό είναι το ένα στοιχείο. Δεύτερον, το ζήτημα της αποσύνδεσης, ξέρετε, δεν είναι ένα δικαίωμα που έχει ο εργαζόμενος και πρέπει να το ασκήσει, γιατί είναι υποχρέωση της εργοδοσίας και πρέπει να υπάρχει ωράριο συγκεκριμένο. Το να φορτώνεται το δικαίωμα ο εργαζόμενος είναι η αρχή ακριβώς να επικαλείται η εργοδοσία ότι κοιτάξτε να δείτε, δικό του είναι το δικαίωμα, απλά δεν το ασκεί ή δεν μου το ζήτησε. Αυτά είναι κόλπα της εργοδοσίας που καταγράφονται και στους νόμους για να είναι ανοιχτά τα πορτοπαράθυρα, για να γενικεύεται το ξεχύλωμα του ωραρίου, να μην μαζεύονται τα δεκάωρα και οι ώρες υπερεργασίας, και ακριβώς εδώ είναι το ζήτημα. Και ταυτοχρονά το νομοσχέδιο βάζει και το εξής ζήτημα. Το ζήτημα των απεργιών, το ζήτημα της ηλεκτρονικής καταγραφής των πάντων. Συγγνώμη, όταν λέτε ηλεκτρονικής καταγραφής των πάντων, τι εννοείτε?
όλων των εργαζομένων που συμμετέχουν στο σωματείο με όνομα, αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι κακό. Και τώρα δεν, είναι τα, δεν υπάρχει κατάλογος μελών ενός σωματείου με τα στοιχεία τους. Από πού και ως πού να δίνεται αυτό φόρα παρτίδα στην εργοδοσία και να μπορεί να το ελέγχει και να ασκεί τη γνωστή της τρομοκρατία την ίδια ώρα και αυτό τα σωματεία για να έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν να εξαγγείλουν απεργία ή για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης και την ίδια ώρα μια εταιρεία ανώνυμη που είναι χωρίς να έχει δικαίωμα να καταθέσει τους μετόχους της και την διοικούν, ποιος παίρνει τις αποφάσεις και αυτή δεν έχει κανέναν έλεγχο και μπορεί ελεύθερα να εκμεταλλεύεται εργαζόμενους, να μιλάει στο όνομα του νόμου και να μην έχει καμιά κύρωση και την ίδια η ώρα εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα το μέρος τους να μην μπορούν να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα αν θέλετε γιατί τρέχει ο χρόνος. Να πούμε μόνο ότι αυτό το όργιο προσπάθειας τρομοκράτησης των εργαζομένων μπροστά στην αυριανή απεργία, ακόμα και προβοκάτιας κοινωνικών αυτοματισμών, δείχνει ακριβώς, και εδώ είναι το κύριο, ότι πόσο υπολογίζουν την απεργία. Το ίδιο το νομοσχέδιο δείχνουν το φοβούνται και τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και είναι κριτήριο για τους εργαζόμενους να σκεφτούν ότι η αυριανή απεργία και η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων μπορεί να τους πονέσει, μπορεί να είναι ένα στοιχείο κλιμάκωσης. Γι' αυτό έχουν θέσει κάθε εργαζόμενος αύριο 10.30 στο Σύνταγμα και σε πάνω από 70 πόλεις όλη την Ελλάδα να υπάρξει μαζική απεργιακή κινητοποίηση. Εμείς δίνουμε τη μάχη με τις σημαίες του ΠΑΜΕ να καταγραφεί μια πολύ δυνατή απάντηση, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο να περάσει ή να μην περάσει το νομοσχέδιο. Εμείς το λέμε την επόμενη μέρα. Μετά το νομοσχέδιο, κύριε Παπαδάκη. Η τύχη του νομοσχεδίου θα είναι να μην εφαρμοστεί, να μείνει στα χαρτιά, να μην νομιμοποιηθεί στη συνήθεια των εργαζομένων. Να σας πω κάτι. Το νομοσχέδιο, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, αύριο θα είναι νόμος του κράτους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί. Εσείς τι λέτε στον κόσμο, να παραβιάσει ένα νόμο και να μην τον εφαρμόσει? Εμείς λέμε ότι όλα κρίνονται, όπως αποδείχθηκε και με την πρόσφατη απεργία των αυτεργατών, που παρότι το δικαστήριο την έβγαλε παράνομη και καταχρηστική, την απάντηση την πήραν από τους αυτεργάτες που με 100% συμμετείχαν στην απεργία. Και λέμε ότι οι άδικοι νόμοι είναι άδικοι και παραμένουν και μετά την ψήφισή τους και ακριβώς οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να παλεύουν να τους ανατρέψουν. Αυτό το δικαίωμα δεν πρόκειται να τους το στερήσει κανένας. Για το δικαίωμα να βλέπεις τα παιδιά σου, να μπορείς να έχεις χρόνο για να τα διαβάσεις και να συζητήσεις μαζί τους, να έχεις χρόνο να μπορέσεις να πας ακόμα και στον παιδίατρο, σας λέω, που το στερούν τώρα και έρχονται με κροκοδίλια δάκρυα να μιλάνε για το δικαίωμα κάθε Παρασκευή να έχεις μετά τα πανωτά δεκάωρα όρεξη να δεις το παιδί σου. Είναι σκέτη πρόκληση και πρέπει να απαντήσουν οι εργαζόμενοι με την ίδια τους την πείρα. Αυτή είναι η τοποθέτησή μας και νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι και κριτήριο έχουν και μπορούν να βγάλουν πολύτιμα συμπεράσματα από αυτή τη μάχη. Και για αυτούς που περνάνε αυτά τα νομοσχέδια και για τους προηγούμενους του ΣΥΡΙΖΑ που προώθησαν και έστρωσαν το έδαφος και για την διάλυση των συλλογικών συμβάσεων και για τη διευθέτηση του νόμου του ωράριου εργασίας που είναι κατέβηση και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις προώθησαν και βεβαίως για τον περιορισμό της απεργίας γιατί αυτοί είχαν βάλει πρώτα το χέρι για τον περιορισμό του δικαιώματος αυτού. Μάλιστα. Του κρίσιμου που σήμερα φαίνεται και η σημασία του όταν περνάνε τέτοια τερατουργήματα οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα στην απεργία να κοντράρουν απέναντι σε εργοδοσία, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μια σημαντική αύξηση των τιμών σε ήδη ευρέας κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στο ρεύμα. Και μάλιστα σήμερα διάβαζα ότι η ρυθμιστική αρχή έχει κάνει επαφές με τους παρόχους ώστε να μην υπάρξουν νέες αυξήσεις. Για να το δούμε αυτό. Διότι το σίγουρο είναι ότι μετά από μια ανώμαλη περίοδο που όλοι ζούσαμε στα όρια του επιβιώνω και του ζω,
αν στην προσπάθεια να επανέλθεις και στην καθημερινότητα συναντήσεις, βρεις μπροστά σου αυξήσεις στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα πράγματα δεν είναι ιδιαιτέρως θετικά. Τι μπορεί να γίνει κατά την άποψή σας, πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν κάποιες, μια συγκεκριμένη κατάσταση που καταρχήν, καταρχάς μάλλον μέσα στην περίοδο ακόμα και της πανδημίας είδαμε το που οδηγεί η οικονομία, τη καπιταλιστική, η οικονομία της αγοράς με κριτήριο το κέρδος στην πιο χαρακτηριστική μορφή της όταν κρινόταν ζωές στο ζήτημα της υγείας. Αυτό δεν είναι από τα αρχικά πόσο πλήρωνε ο κόσμος για να κάνει ένα απλό τεστ μέχρι το τι ζητούσαν μετά οι κλινικάρχες για να έχουν μια ΜΕΘ. Αυτό εκφράστηκε και φαίνεται ακριβώς ότι το κύριο που λειτουργεί η οικονομία σε κάθε κλάδο της, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για το εμπόριο, είναι με κριτήριο τους όρους κερδοφορίας, την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί διαμορφώνουν την κατάσταση και αυτό που έχουμε σήμερα είναι ακριβώς στα πλαίσια και της νέας κρίσης που υπάρχει. Το κεφάλαιο θέλει να διασφαλίσει ότι η κερδοφορία του θα είναι τέτοια που δεν θα διαταραχτούν οι στόχοι του, γιατί δεν είναι ότι δεν κερδίζουν στην κρίση, απλά δεν κερδίζουν όσα υπολόγισαν ή όσα είχαν βάλει στόχους. Και ναι, στα πλαίσια αυτά το ερώτημα είναι, μπορεί κύριε Παπαδάκη να υπάρξει μια πολιτική στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς ώστε να περιοριστούν οι αυξήσεις, διότι καταλαβαίνετε ότι αν μια οικογένεια ζούσε με 600-700 ευρώ λόγω της κατάστασης και βέβαια μπροστά της 20-30% αυξημένο το καλά της νοικοκυράς, δεν θα τα βγάλει πέρα. Εμείς το λέμε καθαρά ότι διαμορφώνουν όρους ακριβώς ακόμα πιο ακριβά προϊόντα, γιατί η προσπάθεια εξοικονόμησης και από την τιμή της εργατικής δύναμης που με το νομοσχέδιο αυτό που φέρνει ακριβώς τίνεται η εκμετάλλευση, την ίδια ώρα βγάζουν από τη μήγα ξύγκη σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο της κατανάλωσης. Και το λέμε αυτό γιατί, κοιτάξτε να δείτε, πάρτε το παράδειγμα του ρεύματος, που η χώρα μας μάλιστα είναι από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη. Και τι λέγανε, ότι στα πλαίσια της πράσινης οικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι θα φτηνίνει το ρεύμα. Η απάντηση τώρα που το μείγμα το ενεργειακό έχει αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι το αντίθετο. Ότι είχαμε αύξηση και μάλιστα έχει πρόσθετους πράσινους και θα έχουμε και ψηφιακούς φόρους, οι οποίοι δεν θα υποτίθεται μάλιστα και με καμπάνιες θα χρεώνονται σε ομίλους. Δηλαδή εσείς είστε κατά της πράσινης οικονομίας. Μια στιγμή. Θα χρεώνονται σε ομίλους, αλλά θα μετακυλίονται στους εργαζόμενους και θα τους ξαναπληρώνουν οι εργαζόμενοι και σαν καταναλωτές και σαν εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που λέμε είναι ότι έχει αντιφάσεις αυτή η οικονομία που δεν μπορεί να τις λύσει. Δηλαδή το ζήτημα της κατανάλωσης, το ζήτημα της παραγωγής, ότι κανονίζεται και καθορίζεται με κριτήριο το κέρδος και από αυτήν τη σκοπιά σήμερα, γιατί δεν είναι μια, γιατί ρωτήσατε για την πράσινη οικονομία, δεν είναι μια οικονομία. Μας έχει μείνει ένα λεπτό αν θέλετε, να ολοκληρώσετε παρακαλώ. Ξέρετε, δεν είναι η πράσινη οικονομία, πρόκειται για μια στρατηγική του κεφαλαίου να ανανεώσει με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους που ευνοούν την κερδοφορία του και καθόλου δεν προστατεύουν το περιβάλλον. Και το λέμε αυτό γιατί δείτε για παράδειγμα, έχουμε παραδείγματα με την κατάσταση με τους χυτά, με την καύση απορριμμάτων, με μια σειρά τεχνολογίες που όχι μόνο δεν προστατεύουν το περιβάλλον, ίσα το καταστρέφουν, και αυτή είναι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται λοιπόν για ένα πρόσχημα ότι δήθεν προστατεύεται το περιβάλλον, στην ουσία
υιοθετούνται τεχνολογίες και μορφές στην παραγωγή που διευκολύνουν την κερδοφορία των ομήλων. Μάλιστα. Και ακριβώς επιδιώκεται ταυτόχρονα να φορτωθεί ατομική ευθύνη στους εργαζόμενους με χίλιους δύο τρόπους και με μια σειρά καμπάνιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Απέναντι σε αυτά πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να στοχεύσουν απέναντι... Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάω στο Δελτίο Ειδήσεων. Και το σύστημά της. Και απέναντι σε αυτό έχουν κάθε συμφέρον να οργανωθούν, να παλέψουν για μια εξουσία και οικονομία που θα ορίζεται με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.